centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, σας περιμένουν πώς και πώς οι γυναίκες, όπως και τα κομμωτήρια. Είναι από τα πρώτα που ανοίγουν. Και αν είστε πλήρως ενημερωμένοι για το με ποιες συνθήκες, με ποιες προϋποθέσεις, με ποιους όρους και μέτρα θα ανοίξετε, αν σας έχουν ενημερώσει. Έχουμε ενημερωθεί αρκετά, ναι. Γνωρίζουμε πολλά πράγματα, αν και περιμένουμε ακόμη μια διάσκεψη που θα γίνει διαδικτυακά, ναι, το Σάββατο, ναι, για περαιτέρω πληροφορίες. Μάλιστα. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί εμείς πάντα τηρούσαμε κανόνες υγιεινής, πόσο μάλλον τώρα. Τώρα, υπάρχει μεγάλη αναμονή. Ακούμε για τα κομμωτήρια ότι έχουν βγάλει λίστες, έχουν πάνε με σειρά προτεραιότητας, ποιος τηλεφώνησε, τεράστιος κατάλογος έχει ανοιχτεί και εκεί. Είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν όλοι, όχι απλά την πρώτη μέρα, ίσως και την πρώτη εβδομάδα ή τις πρώτες εβδομάδες. Εσείς τι γίνεται με τα κέντρα αισθητικής, τι αναμονή υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεχτεί πληθώρα μηνυμάτων. Μάλιστα. Κυρίως διαδικτυακά και εγώ αλλά και οι αισθητικοί, ναι, που δουλεύουν στο, ναι, χώρο. Ναι, ναι, ναι. Πληθώρα μηνυμάτων καθημερινά που λαμβάνουμε για το πότε θα ανοίξουμε. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούν όλοι, ναι, σε όλα τα Ινστιτούτα και συγκεκριμένα στο δικό μας Ινστιτούτο θα εξυπηρετηθούν σίγουρα, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος και πολύ προσωπικό. Άρα δεν θα μπαίνει ένας, δεν θα βγαίνει με αυτή την έννοια δηλαδή. Είναι μεγάλος ο χώρος, είναι 330 τετραγωνικά μέτρα, οπότε μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πολύ κόσμο. Φυσικά δεν θα βάζουμε τα 16 και 26 άτομα που μπορούμε να βάλουμε, ναι, αλλά ναι, άνετα 6 άτομα ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν υπάρχει. Ο κόσμος θα εξυπηρετηθεί. Τι ζητάνε, ναι, περισσότερο, Δέσποινα? Αποτρίχωση λέιζερ. Μάλιστα. Γενικά για όλες τις υπηρεσίες, ναι, αλλά πιο πολύ αποτρίχωση λέιζερ. Και μετά πάει το αδυνάτισμα. Νομίζω είναι προφανές γι' αυτό, ε. Ναι, 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 ναι. Μετά αδυνάτισμα. Μετά πηγαίνει το αδυνάτισμα και μετά υπηρεσία. Προφανές γι' αυτό. Ναι, γιατί κλειστήκαμε πολύ χρόνο, πολύ καιρό μέσα στα σπίτια. Και χωρίς το Β6 που είναι η άθληση να βγούμε και μια βόλτα. Ναι, τώρα μπορούμε, μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε. Τώρα ναι, τώρα μπορούμε, μέχρι τώρα δεν τώρα μπορούσαμε, μπορούμε πραγματικά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και στην Καστοριά, πόσο χρόνο υπολογίζετε να περάσει, να πάμε σε μια ομαλή ροή των πελατών σας στα κέντρα αισθητικής? Εγώ πιστεύω μετά από... Τρεις εβδομάδες. Ναι. Πιστεύω περίπου θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Άρα μετά από τρεις εβδομάδες βλέπετε, ναι, να ομαλοποιείται η κατάσταση. Νομίζω πως ναι. Mm-hmm. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή για να βλέπουμε και πώς θα πηγαίνει η δουλειά. Χαίρομαι που τα είπαμε. Γιατί όντως έχει μια αξία. Θα ήθελα να συμπληρώσω, ναι, κάτι. Ναι, πες το. Ότι θα είναι υποχρεωτική η μάσκα των πελατών. Ναι. Υποχρεωτική η μάσκα και από εμάς φυσικά, ναι. Εμείς βέβαια θα φοράμε και προσωπίδα και μάσκα. Το θέμα είναι όταν κάνετε αποτρίχωση μουστάκι, ας πούμε, πώς θα το κάνετε? Ναι, από τη στιγμή που θα φοράει η προσωπίδα η χειρίστρια του λέιζερ, αχα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα φοράει και μάσκα και προσωπίδα. Μάλιστα. Ο χώρος είναι μεγάλος, θα αερίζεται. Και μην ξεχνάτε ότι θα τηρούμε ένα πρωτόκολλο, ναι, από την έναρξη του ραντεβού μέχρι και τη λήξη του. Δηλαδή θα μπαίνει μέσα. Καταρχήν, ναι, τα ραντεβού θα είναι τηλεφωνικά, όπως γινόταν πάντα. Μάλιστα. Κρατάμε καθημερινά ένα κατάλογο με ραντεβού, το οποίο συντάσσεται. Δεν μπαίνει άλλος εκτός από αυτούς, ναι. Όχι. Ναι, ναι. Πάντα δουλεύαμε με ραντεβού και θα εξακολουθήσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα γίνεται μία θερμομέτρηση. Καταρχήν θα ενημερώνουμε, τα ραντεβού θα γίνονται τηλεφωνικά, θα κλείνονται τηλεφωνικά, mm-hmm, και θα ενημερώνουμε τις πελάτησες ότι απαγορεύεται συνοδός, mm-hmm, ότι θα πρέπει να αισθάνονται υγιείς και, mm-hmm, με την παραμικρή αδιαθεσία που θα νιώσουν να ακυρώσουν το ραντεβού τους. Mm-hmm. Εάν θα πρέπει να τους φέρει κάποιος συνοδός, θα πρέπει να τους αφήσει να φύγει και να επιστρέψει. Ναι. Mm-hmm. Θα ζητήσουμε να υπάρχει συνέπεια στα ραντεβού για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.
υποχρεωτική η χρήση της μάσκας. Θα κάνουμε μία θερμομέτρηση. Οι κυρίες θα πλένουν τα χέρια τους με αντισηπτικά ή με σαπούνι, ανάλογα στην υπηρεσία που θα έχουμε. Ναι. Και μόλις τελειώσει η συνεδρία, απολυμμένουμε το χώρο. Εννοείται ότι τον αερίζουμε συνέχεια, γιατί το κέντρο είναι μεγάλο και διαμπερές, οπότε τα παράθυρα θα είναι μόνιμα ανοιχτά. Και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Λοιπόν, όλα, και από αυτούς τους όρους, και επαγγελματισμό. Εξάλλου και πάντα η ομορφιά ήθελε και θυσίες. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, Να είστε καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.